Αριστοτρίτη. Πρέπει να είναι 13. Και Τρίτη. Τρίτη και 13 του Σεπτέμβρη. Άντε, ρε. Έχουμε ακόμα. Φυσικά γυρίζαμε την προηγούμενη μέρα. Μπορείτε να καταλάβετε από τα. Από τα ρούχα μας. Τα ρούχα μας, τα μαλλιά μας. Λοιπόν, τελευταίως έκανα ένα βίντεο στο οποίο σε τάκαρα και το έκανε share, αλλά δεν πρόλαβες να το δεις. Είναι ένα βίντεο που έστειλε μια κοπέλα η οποία λέει ότι πήγε σε ένα τηλεπαιχνίδι, σε εκείνο το τηλεπαιχνίδι το reality τη ρωτούσα διάφορα πράγματα για εκείνη και συνειδητοποίησε ότι δεν κάνει τη δουλειά που της ταιριάζει. Βασικά νομίζω δεν κάνει καμιά δουλειά σε αυτή τη φάση. Και με ρωτούσαν κάποια πράγματα για το αν λέει τα ενδιαφέροντα που έχει ένα παιδί από τα 3 ως τα 5, λέει, άκουσαν κάποιο ψυχολόγο ή κάποιον ειδικό να λέει ότι εκείνα τα ενδιαφέροντα είναι εκείνα που δείχνουν και τις κλίσεις του. Της είπα, εγώ δεν το ξέρω αυτό, θα ρωτήσουμε ψυχολόγο, ειδική ψυχολόγο να μας πει. Και σε εκείνο το βίντεο μίλησα και για τα διάφορα ψυχολογικά τεστ που δείχνουν τα ταλέντα, τις κλίσεις και τον επαγγελματικό προσανατολισμό. Λοιπόν, και έχουμε ένα ερώτημα τώρα για να μας το απαντήσεις εσύ. Και σε εκείνο το βίντεο έβαλα και το email σου που είναι aristonikit@yahoo.gr και έδωσα και τον τηλεφωνικό σου αριθμό. Μπορεί να σε βρει κάποιο στο Viber και να σου μηνυματίσει. Ας σε πάρει τηλέφωνο, δεν θα το απαντήσεις, δεν το απαντά, δεν το απαντώ. Δεν απαντά μια στην άλλη. Κάνα μήνυμα στο Viber, βλέπουμε και παντού. Τι να κάνουμε, αγαπητοί. Ναι, ναι, απλώς λέω ότι το έδωσα για το Viber το 0357-97-83-63-35. 35. Μάλιστα. Θέκλα. Επειδή το θέμα σπουδών και τα κριτήρια επιλογής επαγγέλματος ταλανίζουν αργά ή γρήγορα αρκετούς και ίσως οδηγούν σε δρόμους ευτυχίας ή δυστυχίας, μήπως θα διευκόλυνε να κάνετε κάποιο βίντεο για το πώς εντοπίζουμε τα δικά μας θέλω, απομονώνοντας τα θέλω των άλλων και βάζοντας ως πηξίδα τον εαυτό μας και τις ανάγκες του. Άτε, πάντα. Λοιπόν, σίγουρα οι δραστηριότητες που κάνουμε μπορεί να δείξουν ενδεχομένως κάποιον ταλέντο που μπορεί να έχουμε στην παιδική μας ηλικία. Αλλά το να φτάσουμε μεγαλώνοντας, να συνεχίσουμε να μας αρέσει το συγκεκριμένο αντικείμενο και να θέλουμε να το σπουδάσουμε κιόλας, εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Πρόσφατα διάβαζα ένα βιβλίο φιλοσοφίας, το οποίο έλεγε για τους κυριότερους φιλόσοφους του τελευταίου αιώνα και πιο πριν, τον Νίτσε, τον Καντ, τον Ρουσό, τον Σοπενάουερ και διάφορους άλλους, που έλεγε ότι η πλειονότητα από αυτούς είχαν σπουδάσει ιατρική και τον καιρό εκείνον η ιατρική ήταν ίσως από τα πιο ανιαρά επαγγέλματα. Καθότι το μόνο πράγμα που μάθαινες είναι να μάθεις τι υπάρχει μέσα στο ανθρώπινο σώμα, χωρίς να απαντάς σε ερωτήματα που μπορεί να ταλάνιζαν και να ακόμη να ταλανίζουν τα μυαλά μας, όπως γιατί να αρρωσταίνουμε, πώς λειτουργεί το ένα, πώς λειτουργεί το άλλο, γιατί να λειτουργεί έτσι, όλα αυτά δεν μπορούσαν να σου τα απαντήσουν, ιδιαίτερα εκείνη την εποχή, που η επιστήμη της νευροψυχολογίας δεν ήταν αρκετά ανεπτυγμένη και που πολλά ερωτήματα που αφορούν τον εγκέφαλο ήταν αναπάντητα γιατί δεν ήξερε κανένας τίποτα. Και οι περισσότεροι που σπούδαζαν ιατρική την παράτησαν και ασχολήθηκαν με την έρευνα ή ασχολήθηκαν με πολύ διαφορετικά πράγματα και παιδεία από αυτό που επέλεξαν αρχικά να σπουδάσουν. Και αυτό δυστυχώς το συναντάμε ακόμα και στις μέρες μας. Μάλιστα αυτός που έγραψε το βιβλίο, ο Μπρέχτ, όχι ο γνωστός ο θεατρικός συγγραφέας, είναι ένας γερμανός φιλόσοφος νεαρός ο Μπρέχτ, πάρα πολύ καλός, σας το συστήνω. Έλεγε ότι και εκείνος όταν πήγε να σπουδάσει φιλοσοφία στο Πανεπιστήμιο της Κολονίας, θεωρούσε ότι θα κάθονταν όλοι γύρω από μια στρογγυλή τράπεζα και θα έκαναν τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη και τον Σοκράτη και δεν ξέρω τι άλλο. Αλλά πόρο απήχε αυτό, λέει, από την πραγματικότητα. Λέει, ήταν κάτι καημένα ανθρωπάκια με κάτι γκρι και καφέ κουστούμια. Μου θύμισε για τους δικούς μας εντωμεταξύ. οι οποίοι ήταν εντελώς αντικοινωνικά όντα και απλά παπαγάλιζαν διάφορες έτσι θεωρίες και βιβλιογραφικές παραπομπές για το πού μπορεί να βρεις το ένα, πού μπορεί να βρεις το άλλο, αλλά κανένας από αυτούς, ούτε με την στάση ζωής του, ούτε με τη φιλοσοφία ζωής του, αλλά ούτε και ενέπνε μπορούσε να μεταδώσει το μήνυμα της φιλοσοφίας ζωής τέλος πάντων,
και ήταν πάρα πολύ βαρετή τύπη αυτή και βαριόταν την ψυχή του άνθρωπος με αυτούς τους καθηγητές. Και χρειάστηκε ο ίδιος να ψάξει και να βρει τρόπους να του αρέσει το αντικείμενο των σπουδών του, καθότι οι καθηγητές του δεν ήταν αυτοί, δεν μπορούσαν να του το μεταδώσουν. Εντάξει, αυτό δεν ισχύει για όλες τις σχολές και για όλους τους καθηγητές. Υπάρχουν και αξιόλογοι καθηγητές και σχολές που δεν συναντάμε τα ίδια προβλήματα, αλλά αν και εφόσον τα συναντήσατε, μην αναρωτηθείτε και μην θεωρήσετε ότι είναι δικό σας το πρόβλημα. Που θέλω να καταλήξω ότι μπορεί να νομίζεις ότι σου αρέσει κάτι, αλλά όταν το γνωρίσεις στην πραγματικότητα και να απογοητευτείς και να είναι πάρα πολύ διαφορετικό από αυτό που νόμιζες ότι θα είναι και στο τέλος να μην σου αρέσει και να μην θέλεις να το ακολουθήσεις και να μην κάνεις κιόλας γι' αυτό το πράγμα. Και αυτό είναι πάρα πολύ φυσιολογικό, γιατί καλούμαστε να αποφασίσουμε τι θέλουμε να σπουδάσουμε στην πολύ μικρή και ακατάλληλη και ανώριμη ηλικία των 17 με 18, που ακόμη δεν ξέρουμε τι μας γίνεται, και είναι πάρα πολύ δύσκολο να αυτό που νομίζεις ότι θα σ' αρέσει, να είναι πραγματικά αυτό που θα που σ' αρέσει και να σ' αρέσει στα 25, στα 30, στα 45 κτλ. Κτλ. Οπότε ο επαγγελματικός προσανατολισμός νομίζω είναι κάτι το οποίο χρειάζεται πάρα πολύ μελέτη και δεν είναι καθόλου κακό να ψαχτεί ο καθένας, να περιμένουν να περάσουν κάποια χρόνια, να δουλέψει, να πάει να κάνει κανένα σεμινάριο από εδώ, να πάει να κάνει κανένα σεμινάριο από εκεί, να δει το ένα αντικείμενο, να δει το άλλο αντικείμενο και μετά να επιλέξει τι θέλει να σπουδάσει και αν τελικά αυτό που θα σπουδάσει θα το κάνει επάγγελμα. Και το πιο σημαντικό από όλα στην επιλογή του επαγγέλματος είναι αυτό που κάνεις να σ' αρέσει, να το αγαπάς και να το κάνεις με την όρεξή σου. Γιατί αν το κάνεις επειδή βγάζεις πολλά λεφτά ή επειδή τέλος πάντων έτυχε να περάσεις, σίγουρα δεν θα είσαι ευτυχισμένος και σίγουρα δεν θα το κάνεις ούτε καλά. Πώς καταλαβαίνεις ποιο είναι αυτό που θέλεις εσύ όμως, ρωτά ο φίλος? Και πώς ξεχωρίζεις το δικό σου θέλω από το θέλω των άλλων? Κοίταξε να δεις, γι' αυτό είπα ψάχνεσαι, κάνεις διάφορα πράγματα. Έτσι όπως είναι δομημένο το σύστημα, τι γίνεται? Τουλάχιστον στις Πανκύπριες και στις Πανελλήνιες, επιλέγεις το μηχανογραφικά σου τις σπουδές που βγάζεις ανάλογα με το γενικό που μπορεί να βγάλεις στις εξετάσεις. Δηλαδή μπορεί εσύ να θέλεις να σπουδάσεις, ξέρω εγώ, ψυχολογία που έχει πάει 19-8. Άντε ρε. Και να μην το βγάζεις, να βγάζεις και εγώ 19. Στις Πανκύπριες ή στις Πανελλήνες? Στις Πανκύπριες. 19-8 πήγε ψυχολογία. Φέτος. Είχα περάσει πρώτη. Και εσύ είναι. Εντάξει. Και εσύ πρώτη πέρασε. Πέρασα, ναι. Εσύ πρώτη. Εγώ πρώτη. Αλλά να σου πω, τον καιρό μας δεν είχε στην Κύπρο Πανεπιστήμια. Ήταν μόνο στην Ελλάδα. Ξέραμε ότι Ελλάδα θα πάμε να σπουδάσουμε ψυχολογία. Δεν είχε ακόμη Πανεπιστήμιο Κύπρου. Α, στην Κύπρο είναι 19 ψυχολογία. Ναι. Μα στην Κύπρο? Ναι, στην Κύπρο, στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Οκ. Στην Ελλάδα μετά κατεβαίνει κάπως, αλλά άμα ο πρώτος είναι 19-8, μετά πόσο να κατέβει? Δεν θα κατέβει πολύ, καταλαβαίνεις. Μη σου πω ότι η ιατρική περνάς πιο εύκολα από την ψυχολογία, έτσι όπως το βλέπω. Σοβαρά, Πανεπιστήμιο Κύπρου, ψυχολογία 19-8. Μάλιστα. Τέλος πάντων, οπότε μπορεί να μην τη βγάζεις στη σχολή αυτή με βάση τον βαθμό σου. Να μην μπαίνεις στη σχολή. Να μην μπαίνεις, ναι. Για να τη βγάλεις ένα λίποθεση, να μην πεις ένα λίποθεση, να βγεις ένα λίποθεση. Να μην μπαίνεις στη σχολή, γιατί είναι πολύ ψηλά, μια χρονιά ας πούμε, και δεν μπαίνεις σε αυτή τη σχολή. Σου έχω στείλει στο email σου όλα τα ερωτήματα. Εντάξει. Οπότε, για να μην νομίζετε ότι κάνω κάτι άσχητο με τις αριστοτρίτες, τις στέλνω τα ερωτήματα. Να επιλέξεις να σπουδάσεις το αμέσως επόμενο που μπορεί να είναι ιστορία, αρχαιολογία, φιλοσοφία. Ναι, αλλά μπορεί να μην μ' αρέσει. Και στο τέλος να μην σ' αρέσει αυτό που πάω. Αφού μπορεί να μην μ' αρέσει, επειδή πέρασα το σπουδάσω. Όχι, να σταματήσεις, να πας να κάνεις κάτι άλλο, να πας ένα ταξίδι, να δουλέψεις κάπου αλλού. Και ζούμε σε εποχές που υπάρχει δυνατότητα να σπουδάσουμε και μετά. Υπάρχουν τόσα ιδιωτικά πανεπιστήμια και τόσοι τρόποι να σπουδάσει κάποιος, να ξαναδώσει ενδεχομένως πανεπιστήμια. Μάθες τα νέα του γιου? Όχι. Ξεκινάει MBA. Μπράβο, Λάζαρε μου. Μπράβο, Λάζαρε μου. Αποφάσισε ενώ το sports and exercise science που σπούδασε και το sports management δεν τον ενδιαφέρει τόσο πολύ ως επιχειρήσεις και δεν θα κάνει MBA. Εντάξει, μην κάνω το παιδί. Εγώ είπα, απορώ αν είναι δικό μου παιδί, είναι δικό σου. Του λέω, είσαι σίγουρος, θα κάνεις ένα μάστερ και μάλιστα MBA με πολύ επενδυτικό. Βεβαίως, ξεκινάει 1η Οκτώβρη. Μάλιστα το μωρό μου, πάρει. Για είδες.
Λοιπόν, οπότε ναι, μπορείς να δοκιμάσεις, να σταματήσεις κάτι που δεν σε αρέσει και να δοκιμάσεις να κάνεις κάτι άλλο. Δεν είναι ντροπή να το Επίσης αλλάζει αναγκάσεις. δουλειές, ο Λάζαρος άλλαξε πολλές δουλειές Να μέχρι τώρα αλλάξεις και τώρα δουλειές και έχει αλλάξει πάλι. να βρεις αυτό που σου αρέσει και αυτό που σε γεμίζει. Μια ζωή την έχουμε, δεύτερη δεν υπάρχει. Και καλό είναι να τη ζούμε όπως θέλουμε. Οι άνθρωποι που ήξεραν τι θέλουν από την αρχή είναι πάρα πολύ λίγοι. Ενώ αυτός που ήξερε ότι θέλω να σπουδάσω αυτό, σπούδασε αυτό και του άρεσε αυτό που σπούδασε. Μα εγώ, και Είναι που, πάρα εγώ πολύ για λίγοι. παράδειγμα που σπούδασα αυτό που ήθελα να σπουδάσω, συνεχώς το επανεφευρίσκω. Έτσι Δηλαδή είναι. αλλάζω συνέχεια τρόπους που κάνω δουλειά, όμως και εσύ το ίδιο. Ακριβώς. Εντάξει, Αλλιώς. εσύ είσαι πιο... Πιο πελή. πιο τρελή, γιατί εσύ σπουδάζεις συνέχεια, εγώ τουλάχιστον αλλάζω χωρίς να σπουδάζω παράλληλα. Μα βαριέμαι αλλιώς, δεν μπορώ. Δεν μπορώ να μην κάνω κάτι. Κοίταξε. Εγώ, ας πούμε, αλλάζω. Λέω, έχω το γραφείο, μετά έχω virtual γραφείο, μετά έχω την εκπομπή, μετά έχω το κανάλι. Αλλά νομίζω στο κανάλι δεν έχω βρει την κλίση μου. Αλλά μ' αρέσει να αλλάζει θεματολογία, το αυτόν κλπ. Έχει πολλούς ανθρώπους που φοβούνται να αλλάξουν. Σου λέει, Oh. αν φύγω από αυτήν τη δουλειά και πάω σε μια άλλη, γιατί δεν μου αρέσει και αν είναι χειρότερα. Better the devil you know than the devil you don't know, που λένε Αγγλές καλύτερο ο διάολος που ξέρεις παρά ο διάολος που δεν ξέρεις, και πολλοί μένουν καθυλωμένοι σε κάποιες συνθήκες και Κοίτα, καταστάσεις. επαναβρίσκεις τον δρόμο σου ανάλογα και με τη φάση ζωής που είσαι και ανάλογα με την ηλικία σου. Υπάρχουν κάποια πράγματα που μεγαλώνοντας τα βλέπεις διαφορετικά. Ναι. Αρχίζεις να αλλάζεις τον τρόπο που τέλος πάντων εργάζεσαι, να θέλεις να κάνεις κάτι πιο ήπιο, κάτι πιο εύκολο, μετά κάνεις ένα διάλειμμα, μετά το ξαναπιάνεις. Δεν είναι μία γραμμή η ζωή και το επάγγελμα το οποίο αυτό είναι και τελείωσε. Αλλά το θέμα είναι να μπορείς να βρεις ανάλογα και με το χαρακτήρα σου και ανάλογα και με τα χαρακτηριστικά σου γνωρίσματα, τι είναι αυτό που σε βοηθάει εσένα. Εγώ ας πούμε είμαι άνθρωπος που δεν μπορώ να μου λέει ο άλλος τι να κάνω. Δεν μ' αρέσει. Ιδιαίτερα όταν αυτός που θα μου λέει τι να κάνω δεν συμφωνώ με αυτό ή θεωρώ ότι δεν έχουμε το ίδιο μήκος κύματος, δεν περνάω καλά. Οπότε επέλεξα να κάνω κάτι το οποίο έχω την ευελιξία και την επιλογή να θεωρήσω εγώ πώς θα το κάνω. Το ίδιο και εσύ. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν να νιώθουν ανασφάλεια να έχουν την ευελιξία να κάνουν κάτι μόνοι τους και θέλουν καθοδήγηση. Αυτοί ενδεχομένως να είναι πιο ικανοί να δουλεύουν σε ένα οργανισμό, να δουλεύουν σε ένα πανεπιστήμιο, να δουλεύουν στην εκπαίδευση, στο δημόσιο. Υπάρχουν όμως άνθρωποι που δεν μπορούν, θα πεθάνουν δηλαδή άμα είναι στο δημόσιο. Δεν γίνεται. Βγάζουν φλίχτενες. Εγώ παραιτήθηκα. Οπότε, άρα μπράβο. Οπότε αυτοί δεν μπορούν να είναι εκεί, θα φύγουν από εκεί, θα κάνουν κάτι άλλο. Αλλά αυτό δεν το ξέρεις στα 17 σου, το ξέρεις στα 17 σου, στα 18 σου. Δεν το Ιστορία του ξέρεις. Λάζαρου, τι ξέρεις. Του κάνεις εσύ επαγγελματικό προσανατολισμό, βρήκατε κάποια πράγματα, δεν τα θυμάμαι τώρα. Μετά του έκαναν πλύση εγκεφάλου ο θείος του και ο παππούς του. Θυμάσαι? Να πάει, να πάει στην νοσηλευτική για να γίνει κλινικός νοσηλευτής κλπ. Πέρασε, έδωσε εξετάσεις, πέρασε στο ΤΕΠΑΚ στην νοσηλευτική, πήγε στην νοσηλευτική, στο μήνα ήρθε και με βρήκε και μου λέει «Δεν μπορώ, δεν μπορώ, δεν μπορώ, τι γυρεύω εγώ εκεί μέσα, δεν με ενθουσιάζει καθόλου το θέμα, δεν μου αρέσει καθόλου το θέμα, δεν μπορώ, δεν μπορώ». Του λέει «Εντάξει, ρέμισε, ρέμισε, θα πας καπέλου». «Μα πού να πάω τώρα, τώρα πήγα». Και καθίσαμε μαζί. Του λέω «Τι είναι, ποια είναι τα ενδιαφέροντά σου, τι είναι αυτό που κάνεις τον ελεύθερο σου χρόνο με όλη σου την ώρα και την όρεξη και το κάνεις, ας πούμε, τι παίρνεις μαζί σου στην τουαλέτα να διαβάσεις», του λέω. Μου λέει «Άρθρα για το fitness, άρθρα για την γυμναστική». Και πρέπει να το φέρω σε σένα τούτη. Γιατί. Γιατί τώρα σπούδασε αυτό και το αφήνει τώρα. Εντάξει. Μπορεί να μην. Κοίταξε να δεις. Είναι και ευκαιρία που του δόθηκε, που δεν του δόθηκε μάλλον. Γιατί αν του έδινε του μια ευκαιρία να κάνει αυτό που αυτός ήταν πιο κοντά σε αυτό που οραματίστηκε, μπορεί να μην το άφηνε. Ναι, αυτό σου λέω ότι αν τότε που ήθελε να φύγει από το ΤΕΠΑΚ και να πάει αλλού, ερχόταν να κάνει τα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, μετά του βγάζει Που, τα. είστε, που ήταν πιο έτοιμος, πιο Ναι, αυτά ωριμός. τα business που κάνει τώρα, του τα βγάζει. Ναι. Δοκιμάζουμε, δοκιμάζουμε. Και εμένα μου έτυχε να σπουδάσω ναυτιλιακά χρηματοοικονομικά και μετά όταν είδα τι Και είναι, εμένα μου εγώ έτυχε να είδα σπουδάσω διαβήλθα. ναυτιλιακά χρηματοοικονομικά.
Άστε καλύτερα. Λοιπόν, ναι. Αγάπη μου, δεν σου τυχαίνει αυτό. Πας και του κάνεις και πας και πληρώνεις και σου λεφτά και ένα σωρό χρόνο. Και μένα μου ότι γελέει να σπουδάζω ναυτιλιακά και χρηματοοικονομικά. Τέλος πάντων, όμως νομίζω ότι και η εμπειρία των σπουδών αυτή καθ' αυτή είναι πολύ σπουδαία. Δηλαδή, ακόμη και δεν θα δουλέψεις πάνω σε αυτό που θα σπουδάσεις, σου δίνει μια πολύ καλή βάση. Διευρύνει τους ορίζοντες του μυαλού σου, σε μαθαίνει να σκέφτεσαι. Και σου δίνει και την ευκαιρία να αποκτήσεις πείραν και εμπειρία και να καταλάβεις την πράξη την αυτό που σου ταιριάζει. Ακριβώς. Και να γνωρίζεις και τον εαυτό σου, γιατί πολλοί δεν γνωρίζουν τον εαυτό σου. Και επίσης φεύγοντας από το σπίτι και πηγαίνοντας να σπουδάσεις σε κάποια άλλη χώρα ή σε κάποια άλλη πόλη, αν είναι δυνατόν άλλη χώρα, διευρύνονται και με άλλους τρόπους οι ορίζοντες σου. Ακριβώς. Και επίσης θα πω εδώ για τους Κύπριους γονείς ότι το να στείλεις το παιδί σου να σπουδάσει από μια άλλη πόλη στη Λευκοσία, τα έξοδα είναι τα ίδια με το να το στείλεις να σπουδάσει στην Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα, στην Πατρά, στα Ιωάννινα, στο Λονδίνο. Ειδικά άμα το στείλεις στη Λέμεσο να σπουδάσει. Λοιπόν, και για τους γονείς που είναι στην Ελλάδα, σαφώς λόγω οικονομικής κρίσης είναι πάρα πολύ δύσκολο το παιδί να πάει να σπουδάσει σε μια άλλη πόλη, γιατί σημαίνει ενίκεια, ιστορίες κακά. Αλλά αν υπάρχουν ευκαιρίες για Εράσμους, για παράδειγμα, να τα αρπάξουν τα παιδιά. Ότι να κοιτάξω, αυτό μου κάνεις και εσύ ευκαιρίες για Εράσμους, ευκαιρίες για αποτροφίες. Άμα το ψάξεις, θα το επιτύχεις. Έτσι, μπράβο. Θέλουμε στόχοπροσύλωση, θετική σκέψη, δεν ακούμε τις Κασάνδρες. Και ακολουθούμε την πηξίδα που έχουμε μέσα μας. Αφήνουμε τα πράγματα να μας οδηγήσουν εκεί. Δεν βάζουμε μπλοκ στο δρόμο μας. Και αν κάτι δεν μας αρέσει και πάμε κάπου και νιώθουμε άβολα και αισθανόμαστε ότι εκείνη την ώρα καταπιεζόμαστε, φεύγουμε. Δεν καταπιεζούμε τον εαυτό μας παραπάνω από αυτό που αντέχει. Και υπάρχουν άλλοι δρόμοι. Δεν χάνεται κανένας στην εποχή μας. Δεν είμαστε στις εποχές που υπήρχαν δύο πανεπιστήμια και είτε περνούσες είτε δεν περνούσες. Πλέον υπάρχουν άπειρες επιλογές και αρκετά κάποια πανεπιστήμια κάνουν και καλές τιμές και υπάρχουν και πολλά προγράμματα εξειδίκευσης που μπορεί να κάνεις για να δεις ένα αντικείμενο σπουδών να σας αρέσει, που είναι οικονομικά, μπορεί με 200-300 ευρώ να κάνεις ένα πρόγραμμα ένα χρόνο, να δεις αν σας αρέσει και αν σας αρέσει μετά να το ακολουθήσεις και αν σας αρέσει πάρα πολύ να ξαναδώσεις πανελλήνιες αν δεν θέλεις πανκύπριες, αν δεν θέλεις να πληρώσεις ή να εργαστείς και με το υστέρημα σου να σπουδάζεις αυτό που αγαπάς. Έτσι θα το αγαπήσεις και παραπάνω, γιατί θα πονέσεις πολύ για να το αποκτήσεις. Εγώ το λέω αυτό το πράγμα, ότι τα πράγματα που αποκτούμε, που δίνουμε πολλή ενέργεια για αυτά και που δεινοπαθούμε για να τα καταφέρουμε, συνήθως τα πάμε καλύτερα σε αυτά τα πράγματα παρά σε αυτά που μας χαρίζονται. Εκτιμούμε, κόρη. Ναι. Εκτιμούμε. Ή που μας δίνονται έτσι, χωρίς να κάνουμε και ιδιαίτερο κόπο. Εγώ βλέπω τώρα τον Λάζαρο, ότι αποφάσισε ο γνώστο να κάνει το MBA, ότι έχει πάρα πολύ όρεξη, πάρα πολύ είναι αυτή. Είναι ενθουσιασμένος, προσπάθησε να μας πείσει όλους ότι αυτό πρέπει να κάνει τώρα. Δεν το ήξερες, ναι. Τώρα το μάθεις. Κάτι έπιασε τα αυτή μου, αλλά δεν ήξερα ότι έχει φτάσει. Ναι, τον έχω. Μπράβο, Λάζαρε. Έχει γίνει αποδεκτός και ξεκινάει το πρόγραμμα 1η Οκτωβρίου. Μπράβο, μπράβο. Και κάνει τώρα διάφορες προσπάθειες για να αλλάξει και δουλειά. Δεν θέλει να μετακομίσει στη Λεμεσό. Α, ωραία πόλη, ναι. Δεν μπορεί τη Λευκοσία με τίποτα. Μα γιατί. Χρειάζεται να είμαστε ειλικρινείς με τον εαυτό μας. Να δοκιμάζουμε πράγματα, εκεί που είμαστε να κάνουμε ειλικρινείς ερωτήσεις με τον εαυτό μας. Πραγματικά, μ' αρέσει αυτό που σπουδάζω, μ' αρέσει αυτό το αντικείμενο με το οποίο ασχολούμαι. Νιώθω ότι είμαι εκεί που θα ήθελα να είμαι, εκεί που θα έπρεπε να είμαι. Και επίσης, παίρνω ξανά την ευκαιρία, δράττουμε ξανά τις ευκαιρίες, να πω τη Δόκτωρ Αριστονίκη Θεοδοσίου, την οποία μπορείτε να βρείτε στο email της aristonikita.gr και την οποία επίσης μπορείτε να βρείτε στο Viber, στο κινητό τηλέφωνο σιωπή, 0357-97-83-63-35, κάνει και διαδικτυακά και διαζώσεις στο γραφείο της στην Καλαμασό και στο γραφείο της στη Λευκοσία και διαδικτυακά μέσω του Viber ή του Skype κλπ.
τα ειδικά τεστ των ψυχολόγων για επαγγελματικό προσανατολισμό. Καλά το λέω. Καλά το λες. Πόσες συναντήσεις πρέπει να κάνει κάποιος για να κάνω, γιατί κάνω και τεστ προσωπικότητας για να δω τα στοιχεία της προσωπικότητας που έχει ο καθένας και αυτό που θα διαλέξει του ταιριάζει. Και διάφορα άλλα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού ανάλογα με την ηλικία του και ανάλογα με τη φύση του τεστ. Γιατί κάποια τεστ, επειδή είναι επιλογής, δεν βγάζουν το αποτέλεσμα που χρειάζεται να γνωρίσουμε, οπότε κάνουμε ένα συνδυασμό τεστ για να μπορέσουμε να είμαστε πιο κοντά στον ενδιαφερόμενο. Αυτό το σκύλο που είναι τώρα στα πόδια μας και ξαπλώνει, άμα του κάνεις επαγγελματικό τεστ, θα βγει οτιδήποτε άλλο εκτός από ψυχολογικό σκύλο που είναι. Δεν ξέρω. Δεν έχω κάνει αλήθεια τεστ σε σκύλο ακόμη. Τον είδες όμως είναι έρημο τώρα. Σου κατάλαβε ότι δουλεύουμε. Μπράβο. Κατάλαβε ότι δουλεύουμε τώρα. Μπράβο, Λάκη μου. Είδες την κοπέλα όμως και αναστατώθηκες. Δεν έχω ψάξει για τεστ σε σκύλο. Δεν είσαι ειδικά σε αυτά. Τέσσερι σκύλου δεν έχω ψάξει. Έλα, Φατσουλίνα! Έλα, Φατσουλίνα, να σε δει ο κόσμο. Ναι. Αυτά. Αυτά. Γεια σας!